Ετοιμάζεστε να γίνετε γονείς και έχετε απορίες για την περίοδο της εγκυμοσύνης? Έχετε άγχος για τον τοκετό, θέλετε να ενημερωθείτε σωστά για το θυλασμό και για τις πρώτες μέρες στο σπίτι με το βρεφάκι σας? Όλα τα παραπάνω είναι απολύτως φυσιολογικά να μας απασχολούν όταν πρόκειται να αποκτήσουμε παιδί. Όπως είναι φυσιολογικό, πέρα από τις απορίες, να έχουμε και ανάμεικτα συναισθήματα αγωνίας, ενθουσιασμού, φόβου και στρες. Οι μαιές και οι μαιευτές το γνωρίζουν πολύ καλά μέσα από την εμπειρία τους και είναι οι πλέον κατάλληλοι για να μας καθοδηγήσουν και να μας βοηθήσουν να ξεκινήσουμε το ταξίδι της γονεϊκότητας με ηρεμία, γνώση και συνειδητότητα. Στην Κρήτη έχουμε την εξαιρετική πολυτέλεια να απολαμβάνουμε τις υπηρεσίες που προσφέρει το δίκτυο μαιών του νησιού μέσα από τις δομές της πρωτοβάθμιας δημόσιας υγείας. Με μια σειρά μαθημάτων που γίνονται είτε διαζώσεις είτε διαδικτυακά, καθώς και με το πρόγραμμα των κατοίκων επισκέψεων που λειτουργεί αποκλειστικά στο Ηράκλειο. Ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία που έχουμε ερχόμενες στη μέα μας? Ό,τι θα πονέσω. Ότι θα πονέσω και αν θα τα καταφέρω να γεννήσω καλά. Και η απάντηση σε αυτό είναι μία ή είναι κάτι που χτίζεται σιγά σιγά? Η απάντηση σε αυτό είναι κάτι που χτίζεται. Αυτό που χτίζουμε και θέλουμε να πούμε στα κορίτσια μας είναι μη φοβάστε. Είναι μια φυσιολογική διαδικασία ο τοκετός. Ο πόνος, παιδιά, το λέω και στα μαθήματα της γέννας, δεν είναι σαν ένα οποιαδήποτε άλλο πόνο τη ζωή σου, παραδείγματος χάρη. Ένα πονόδοντο που πονάω συνέχεια. Είναι ένας πόνος που έχει ανταμοιβή, έχει όφελος, θα δεις το παιδάκι σου. Το πρόγραμμα προστασίας γονεϊκότητας απευθύνεται σε μαμάδες και μπαμπάδες και γίνεται σε όλα τα κέντρα υγείας, τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και στην επαρχία. Στα μαθήματα που αφορούν τον τοκετό, τα στάδια του, τη διαχείριση του πόνου με αναπνοές και άλλες τεχνικές, τον θυλασμό, την τράπεζα μητρικού γάλακτος, την περιποίηση του νεογνού, καθώς και την περίοδο της λοχίας, απευθύνονται σε όλες τις γυναίκες χωρίς καμία διάκριση, αρκεί να έχουν μπει στον 7ο μήνα της κοίησης. Εδώ βλέπουμε τη γυναίκα πάλι που κάθεται πάνω στη βάλα, κάνει διάφορες ασκήσεις και βλέπουμε πώς η λεκάνη της ανοίγει, κλείνει, πώς το μωρό προσπαθεί να μπει μέσα στη λεκάνη για να εμπεδωθεί. Κοιτάξτε η άθροιση πώς κινείται. Οι γυναίκες να πάνε στον τοκετό προετοιμασμένες, ενημερωμένες, όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχολογικά και μετά να αντιμετωπίσουν, να ενημερωθούν για το θυλασμό, τη λοχία, τις πρώτες μέρες μετά τον τοκετό και φυσικά έχουν τη δυνατότητα τουλάχιστον στον νομό Ηρακλείου να αιτηθούν, αν οι ίδιες το επιθυμούν, κάποιες επισκέψεις κατοίκων τις πρώτες μέρες που θα επιστρέψουν από το μαιευτήριο, ώστε να λύσουν κάποιες απορίες, να ζητήσουν βοήθεια από κάποιον ειδικό και όχι από μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι ΜΕΣ και στα μεγάλα αστικά κέντρα και στην επαρχία απευθυνόμαστε και στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και της εμμηνόπαυσης. Πάμε και στα σχολεία όπου γίνονται ενημερώσεις για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και την αντισύλληψη. Σε γυμνάσια και λύκεια έχουμε πολλά αιτήματα όλο το χρόνο. Επίσης, γίνονται τεστ Παπα-Νικολάου, γίνεται όλος ο γυναικολογικός έλεγχος που χρειάζεται κάθε γυναίκα να κάνει, μπορεί να το κάνει σε ένα κέντρο υγείας απευθυνόμενη στη ΜΕΑ και αν χρειαστεί παραπέμπουμε και έχουμε μια συνεργασία εδώ στο κέντρο υγείας Ηρακλείου με γυναικολόγο εξειδικευμένο αν βρεθεί παθολογία στο τεστ Παπα-Νικολάου. Και φυσικά μιλάμε για την εμμηνόπαυση που είναι μια περίοδος και αυτή δύσκολη για μια γυναίκα, που θα πάρει κιλά, που θα νιώσει εφιδρώσεις, που θα έχει την παρακολούθησή της, που δεν χρειάζεται να αφήσει τον εαυτό της, την υποστηρίζουμε και ψυχολογικά. Και είναι και ένα κομμάτι, αν αντιληφθούμε κάτι, που το βλέπουμε και τώρα πάρα πολύ έντονα, ότι η γυναίκα πιέζεται από το κοινωνικό περιβάλλον, δέχεται κάποια μορφή ψυχολογικής, σωματικής βίας, έχουμε μία διασύνδεση με κοινωνικές υπηρεσίες, ώστε να μπορούμε να προλάβουμε σε εισαγωγικά τα χειρότερα. Μπείτε στο site της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης για να δείτε αναλυτικά τα κέντρα υγείας που γίνονται τα μαθήματα και δηλώστε τη συμμετοχή σας. Στα πρώτα μαθήματα οι ΜΕΕΣ θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη διαδικασία του τοκετού, τι συμβαίνει στο σώμα, ποια είναι τα στάδια και ποιες πρακτικές θα εφαρμόσετε
για να βιώσετε αυτή τη φυσική διαδικασία με σεβασμό στο σώμα και την ψυχή σας. Θέλουμε να έχουμε ένα ήρεμο και χαλαρό περιβάλλον μέσα στην αίθουσα των κετών. Τους λέω καταρχήν ποιες πρακτικές θα βοηθήσουν να έχουν φυσικές συσπάσεις, να εκρίνουμε τη φυσική οξυτοκίνη, να εκρίνει τη φυσική οξυτοκίνη από την υπόφυση, η οποία προκαλεί φυσικές συσπάσεις, όχι τόσο επώδυνες, να εκρίνονται ενδορφίνες. Οι ενδορφίνες είναι το φυσικό μας παυσίπονο. Πρακτικές όπως χαμηλό φωτισμό. Θέλουμε χαμηλό φωτισμό, ένα ήρεμο περιβάλλον μέσα στο δωμάτιο. Θέλουμε άτομα τα οποία μας εμπνέουν σιγουριά και εμπιστοσύνη. Θέλουμε ένα σκοτεινό περιβάλλον για να βοηθήσουμε να εκρηθεί η μελατονίνη, η οποία θα ενισχύσει τη δράση της φυσικής οξυτοκίνης. Και αυτά δεν είναι παράλογα. Δεν είναι παράλογο να πει μια γυναίκα, κλείστε μου τα φώτα. Θέλουμε τον σύντροφό μας δίπλα. Τον σύντροφο ή τη σύντροφο της γυναίκας. Θέλουμε, γιατί θέλουμε μια αγκαλιά. Μια αγκαλιά έχει επιστημονικά τεκμηριωθεί ότι μας βοηθάει στη φυσική εξέλιξη του κετού. Στο να εκρηθεί φυσική οξυτοκίνη, στο να εκρηθούν ενδορφίνες. Αγκαλιές, γέλιο. Και φυσικά τους λέω να βάλουν και μουσική μέσα στην αίθουσα των κετών. Τα μαθήματα αφορούν και τη φάση εμπέδωσης του μωρού στον ένατο μήνα, αλλά και τις τεχνικές για την ώρα του τοκετού. Τους δείχνω και βιντεάκια πώς βοηθάει ο χορός και η κίνηση της λεκάνης. Τους δείχνω ασκήσεις τόσο για να εμπεδωθεί το μωρό την ώρα του, κατά τη διάρκεια του ένατου μήνα, να μπει μέσα στη λεκάνη, να μαλακώσει ο τραχυλός τους, να εξαλειφθεί, έτσι ώστε να πάνε προετοιμασμένες στο μευτήριο, και ασκήσεις μετά για να εξελιχθεί γρήγορα η διαστολή του τραχύλου τους. Και φυσικά τους τονίζω ότι δεν πρέπει να καθυλωθούμε στο κρεβάτι. Αν δεν υπάρχει ιατρικός λόγος που με καθυλώνει στο κρεβάτι, τότε δεν θέλουμε να καθυλωθούμε. Δεν πάμε να κοιμηθούμε. Πάμε για να γίνουμε μάνες. Τα μαθήματα για το θυλασμό ξεκινούν και αυτά μετά τον 7ο μήνα και βοηθούν τη μαμά αλλά και τον παπά να εξοικειωθούν με τη διαδικασία, να λύσουν απορίες και να είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν πρακτικά την επιλογή τους. Ο θυλασμός είναι κουλτούρα πάνω απ' όλα. Εγώ δηλαδή θα ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένη να δω εισηγήσεις στα σχολεία ήδη στην πρωτοβάθμια. Να δω παιδάκια να μην κυκλοφορούν με κούκλες οι οποίες έχουν μπιμπερό, αλλά να κυκλοφορούν με κούκλα την οποία βάζουν στο μαστό. Να δω βουμπουνιέρες που να μην έχουν μπιμπερό. Πρακτικά εστιάζω πάρα πολύ στο κομμάτι της πρόσφυσης. Να πιάσει δηλαδή καλά το μωρό εξ αρχής το μαστό. Εστιάζουμε πάρα πολύ στην αρχή. Well begun is half done. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Οπότε όταν ξεκινάμε καλά, αποφεύγουμε κακοτοπιές και έπειτα σχεδόν όλο το μάθημα είναι μια πρόληψη της μαστίτιδας. Τρεις είναι οι λόγοι που εγκαταλείπονταν οι θυλασμοί στο παρελθόν και τους καταρρύπτουμε έναν-έναν. Δεν είχα γάλα. Αν δεν καθοδηγηθείς ότι για να έχεις γάλα θα πρέπει να τοποθετείς σε καλή συχνότητα το μωρό στο στήθος σου, και έτσι θα χτίσεις την παραγωγή σου. Ουσιαστικά το μωράκι σου θα σε βοηθήσει να χτίσεις την παραγωγή σου. Αλλά είσαι σε ένα πλαίσιο φόβου, άγχους, ματέωσης και αραιώνεις θυλασμούς, είναι επόμενο ότι θα μειωθεί το γάλα και θα έχεις θέμα και με άλλες παθολογίες. Δεύτερος μύχθος, είχα θέματα με τη θηλή. Πόνεγε η θηλή μου, είχα ραγάδες θηλής. Και αυτό έχει να κάνει με τη σωστή πρόσφυση. Όταν η πρόσφυση είναι βαθιά στο μαστό, δεν κακοποιείται η θηλή. Ακουμπάει δηλαδή στο σημείο στη μαλακή υπερό, απίσω. Και βέβαια ο σωστός αερισμός, το πώς θα θωρακίσω την υγεία της θηλής, είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Το τρίτο είναι ότι έπαθα μαστίτιδα. Το έπαθα μαστίτιδα. Φυσικά, εάν το γαλατάκι δεν παροχετεύεται, αν δηλαδή δεν θυλάζω, λιμνάζει, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για υπερανάπτυξη βακτηριδίων, παθογόνων. Επίσης, αν έχω μια θηλή η οποία ενδεχομένως έχει ραγάδες, μπορεί να εισχωρήσει ο σταφυλόκοκος ή και να μας κάνει και από εκεί δυσκολίες, να μας φέρει και από εκεί δυσκολίες. Η επικοινωνία με τη ΜΕΑ δεν εξαντλείται στην περίοδο των μαθημάτων. Μετά τη γέννηση του μωρού, οι μαμάδες έχουν στενή επαφή με τη ΜΕΑ τους, είτε τηλεφωνικά είτε διαδικτυακά. Και όσοι ζουν στο Ηράκλειο έχουν τη δυνατότητα να τις επισκεφθεί κατοίκων. Η πανδημία, Ρουμπία, έχει επηρεάσει τη σχέση μας με το θυλασμό. Έχουμε κάνει βήματα μπροστά ή κάναμε πισωγυρίσματα? Ο θυλασμός, όπως είπαμε πριν, είχε δυσκολίες και στην ελληνική κοινωνία είχε χαθεί για πολλά χρόνια. Πάνω που βρίσκαμε έτσι λίγο το βηματισμό μας, ήρθε και η πανδημία. Η πανδημία η οποία έχει θέσει προκλήσεις στην περιγεννητική υγεία, μαζί και στο θυλασμό θα έλεγα,
Ο θυλασμός βέβαια διαχρονικά έχει αποδείξει την αξία του σε ό,τι αφορά την προστασία από νεογνικές λοιμώξεις. Αυτό λοιπόν που μας υποδεικνύουν οι διεθνείς συστάσεις και αυτό που υποδεικνύει και σύγχρονη έρευνα είναι να συνεχίζουμε να έχουμε το μωρό μας κοντά μας, να συνεχίζουμε το θυλασμό απρόσκοπτα, ακόμα και στις περιπτώσεις, και εδώ και να σταθούμε, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, μίας μανούλας θετικής στον κορονοϊό, ναι, ακριβώς, εφόσον το επιτρέπει η κατάστασή της και υποδεικνύεται στην περίπτωση που δεν επιτρέπεται λόγω συμπτωματολογίας, να καθοδηγείται αυτό η μανούλα αυτή, να αντλεί το γάλα της, να υποστηρίζεται να αντλεί το γάλα της, είτε με άμελξη, με το χέρι δηλαδή, είτε με αντλία, και να δίνεται από κάποιον υγιή φροντιστή στο μωράκι έως ανακάμψεως. Η τράπεζα μητρικού γάλακτος είναι η σωτήρια λύση για πολλές μαμάδες που οι συνθήκες της καθημερινότητάς τους δεν τους επιτρέπουν να βρίσκονται μαζί με το μωρό του συνέχεια. Με τη σωστή καθοδήγηση παρέχονται λύσεις και διευκολύνεται όλη η οικογένεια. Η τράπεζα μητρικού γάλακτος είναι κάτι το οποίο βέβαια δεν το κάνουμε από την αρχή. Mm-hmm. Δηλαδή από το θέλουμε να γίνει αφού εδραιωθεί ο θυλασμός μετά το δεύτερο μήνα. Και εξαρτάται βέβαια το πότε θα ξεκινήσει από το τι θέλει να κάνει η γυναίκα. Ας πούμε, αν εγώ θέλω να επιστρέψω στους 2 μήνες στη δουλειά μου, γιατί δεν μπορώ να πάρω άδεια, γιατί έχω μια δουλειά η οποία πρέπει να επιστρέψω σύντομα. Η τράπεζα πρέπει να ξεκινήσει λίγο πιο νωρίς. Ανάλογα τώρα το πότε επιστρέφει η κάθε μανούλα στη δουλειά, είναι και οι οδηγίες μας. Πώς θα, με φυσικό τρόπο και με απλό τρόπο, πώς θα φυλάξει κάθε μανούλα γάλα στο ψυγείο το δικό της, για να δώσει στο μωρό, ή γάλα στην κατάψυξη του ψυγείου για να αφήσει στη γιαγιά, στην κοπέλα που προσέχει το παιδί, να το δώσει με όλους τους όρους που πρέπει να το δώσει. Τα μαθήματα φροντίδας περιλαμβάνουν πώς κάνουμε μπάνιο το μωρό μας, πώς κάνουμε τοπική περιποίηση του μωρού, γιατί δεν είναι μόνο το μπάνιο, είναι η τοπική περιποίηση που τη θέλουμε συνέχεια. Το νεογέννητο, πώς φροντίζουμε τον ομφαλό του, mm-hmm. πώς πλένουμε το κεφαλάκι του, πώς το πιάνουμε, πώς το αλλάζουμε. Μαζί θα κάνουμε ένα πολύ όμορφο ταξίδι, θα δούμε πράγματα τα οποία ίσως σας τα έχεις ακούσει λίγο διαφορετικά, θα απομυθοποιήσουμε πράγματα, θα δούμε τον πόνο του τοκετού που μας μπόλιασανε, με το φόβο για τον πόνο του τοκετού, από μια διαφορετική οπτική γωνία και σε καλωσορίζω. Οι μέες και οι μευτές επί της ουσίας είναι οι φύλακες άγγελοι των γυναικών. Είναι αυτοί που έχουν την εξειδίκευση και τη γνώση να φροντίσουν τη γυναίκα σε όλες τις φάσεις της ζωής της. Είναι μια ομάδα που πραγματικά έρχεται να φροντίσει και να προστατεύσει και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των γυναικών από την μικρή ηλικία μέχρι και τα βαθιά γεράματα. Μια εξαιρετική ομάδα από ανθρώπους που πραγματικά αγαπούν αυτό που λέμε δημόσια υγεία, προαγωγή υγείας, όπου έρχονται να προσφέρουν και στην σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία με ενημέρωση, με προγράμματα ευαισθητοποίησης, αλλά και στην πρόληψη για τον καρκίνο του τραχύλου, για τον καρκίνο του μαστού και στην διαδικασία του τοκετού, της ψυχοπροφύλαξης, του θυλασμού και φυσικά και για την εμεινόπαυση και για όλες τις ανάγκες που μπορεί να έχει μια γυναίκα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα μαθήματα, στα προγεννητικά μαθήματα, δεν αποκλείεται καμία έγκυος. Έχετε φροντίσει να λαμβάνονται τα αντίστοιχα μέτρα και προφυλάξεις, ώστε ακόμα και γυναίκες που είτε έχουν εμβολιαστεί είτε δεν έχουν εμβολιαστεί, να μπορούν με απόλυτη ασφάλεια και για τις ίδιες αλλά και για τις υπόλοιπες να συμμετέχουν στα μαθήματα και να μην αποκλείονται από τη διαδικασία. Έτσι ακριβώς, για μας ο εμβολιασμός έχει μεγάλη αξία και προστατεύει την ανθρώπινη ζωή και είμαστε εδώ για να εμβολιάσουμε κάθε άνθρωπο ο οποίος ζει πάνω στο νησί της Κρήτης. Όμως δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει προχωρήσει τον εμβολιασμό του δεν θα λάβει την ίδια αγάπη, φροντίδα και στήριξη από την υγειονομική περιφέρεια. Είναι λοιπόν για μας πολύ σημαντικό να μην στερηθεί κανείς τη φροντίδα και τις υπηρεσίες αυτές. Άρα λοιπόν και οι γυναίκες που δεν έχουν προχωρήσει τον εμβολιασμό τους,
που είναι σημαντικό να τους πούμε ότι είμαστε εδώ για να λύσουμε απορίες και προβληματισμούς για να εμβολιαστούν, δεν θα πρέπει να στερηθούν αυτής της υπηρεσίας. Άρα, διασφαλίζοντας τους υγειονομικούς μας και διασφαλίζοντας και τις ίδιες τις μητέρες, πηγαίνουμε σε αυτές, πηγαίνουν στα σπίτια, κάνοντας τεστ ταχείας ανίχνευσης ή μοριακό, όποτε και αν χρειαστεί. Άρα, συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό για το οποίο είχαμε δεσμευθεί, Ανδριανή μου, από την αρχή. Να είμαστε κοντά στους ανθρώπους της Κρήτης, χωρίς να βάζουμε ταμπέλες και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τη δημόσια υγεία στο νησί μας.